από εκεί που ήμουν. Εδώ κάθομαι. Παρακαλώ, καθίστε. Για καθίστε, για καθίστε. Κοπέλα μου, εσύ που έχεις πάει άλλα επίπεδα εδώ πέρα από την κατάσταση. Αυτό έπρεπε να γίνει γενικότερα, τα άλλα επίπεδα. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Φαντάζομαι το γνωρίζετε. Υπάρχει και συνέχεια. Ο Ψημόπουλος το ξέρει, είναι προετοιμασμένος για όλα. Λοιπόν, καταρχάς, βίντεο κλιπ στα Λονδίνα. Ναι, σε πιάσουν οι τραγουδίστρες, θα σε διαλύσουν. Πού έχουν να κάνουν βίντεο κλιπ στο Λονδίνο, αγάπη μου. Ακριβή παραγωγή. Από εποχές Βανδύ, από τα Χριστούγεννα. Ήρθαμε να δούμε. Μπράβο, πουλάκι μου. Βέβαια, ακριβή παραγωγή. Ακριβή παραγωγή, έτρεχε τώρα στα Λονδίνα, μέρες που είναι στολισμένα. Και τώρα ήμουν Βερολίνο, είχα περιοδία. Κάνα μόνο εξωτερικό. Το είπαμε εμείς κατά. Η Ελλάδα δεν μπορεί να χωρίσει αυτό το ταλέντο. Επόμενη στάση, Ρώμη. Εκεί θα πάω για την πρόταση τραγουδιού μου. Και εμείς εδώ, Κατερινάκη, Παγκράτη. Βγάλετε τραγούδι. Τρέμε, δούση και φτύχη μπλέτσα. Θα βγάλουμε τραγούδι. Ήδη κανονίσαμε με Ζαρίφη, σας το ανακοινώνουμε εδώ δημόσια. Θα βγει τραγούδι στο κανάλι μας. Πότε πρόλαβες και έκανες τραγούδι. Έκανα τραγούδι. Ο Ψημόπουλος δεν το ξέρει ακόμα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Μέσα τραγουδάνε και διάφοροι φίλοι. Ο Θοδωρής ο Φέρης, ο Γιώργος Λιβάνης, η Χριστίνα Μιλιού, η Λένια Ουίλιαμς, άμα δεν ερχόταν η Λένια, η φίλη μου. Και Λάμπρος Κωνσταντάρα. Εγκεφαλικό. Και η Ανδρομάχη. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας που κολλάει. Δεν ήτανε. Να, τον είδαμε. Όχι, να τραγουδάει. Ο Θοδωρής είναι. Μπέρδεψες το Φέρη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Είναι ο Φέρης με γυαλιά. Ναι. Μα βάλω εγώ τα δικά μου. Μεγαλώσαμε, μεγαλώσαμε, γιαγιά, εσένα κοροϊδεύω. Τους καλύτερους μου φίλους πήρα τηλέφωνο, γιατί εντάξει, ήθελα να κάνω κάτι πολύ χαλαρό και πολύ. Τι πολύ χαλαρό, με αυτό κάνεις κανονική συναυλία με παραγωγή. Σχήμα. Ο χαλαρό, τι σχήμα. Και τυχαίνει να είναι και φωνή. Εντάξει, φωνή του Θοδωρή δεν υπάρχει αυτό το λεπτό. Εντάξει, είναι Θεός και Λιβάνη Θεό και η Λένη. Λάμπρο Κωνσταντάρα. Συγγνώμη να ρωτήσω, Λάμπρο Κωνσταντάρα. Θα τεράχτηκε ο άνθρωπο, θα είπε, είμαι εγώ στο βίντεο κλειπ. Να σου πω την ιστορία. Τι να με ρωτήσει. Πε μου, σε παρακαλώ, συνάντηση με Μπακογιάννη στο Λονδίνο. Ήταν εντελώς τυχαία. Είχα τελειώσει τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ και να πήγα να πάρω. Κρίμα, άντε, θα μπορούσε να πάρει μέρος ο άνθρωπος. Μιλάμε για τον Κώστα Μπακογιάννη, τον επερχόμενο δήμαρχο Αθηνών. Εντάξει. Και ξαφνικά βλέπουμε μία φωτογραφία Νάνση στο Λονδίνο που ξέρουμε ότι είναι για το βίντεο κλιπ. Ναι. Να πετυχαίνει Κώστα Μπακογιάννη. Ήταν τελείως τυχαία συνάντηση. Ο άνθρωπος ήταν εκεί για δουλειές. Και εγώ. Ναι. Και η κοπέλα. Ναι. Και αυτό. Είπαμε καλησπέρα. Γεια σε αυτό. Δεν... Τίποτα άλλο. Δεν απέξω το επόμενο βίντεο κλιπ. Έλα τώρα. Όχι. Ο άνθρωπος τώρα που δεν θα έχει τέτοια. Περίμενε. Επειδή εγώ δεν είμαι επαγγελματίας τραγουδίστρια. Ναι. Εκεί το πας. Ότι δεν μπορεί να κάνει κάποιος που θέλει ένα τραγούδι. Καταρχήν, ποιος σου είπε ότι δεν είσαι επαγγελματίας τραγουδίστρια. Καλά, το λέω εγώ. Να το πω εγώ για να ηρεμήσει ο κόσμος, γιατί πολύ ταραχή βλέπω και άγχος. Ναι, υπήρξε ταραχή. Υπήρξε. Εσύ. Πού θα πας. Είναι βίντεο κλιπ. Η γιαγιά κυρίως. Συγγνώμη, εσένα. Μεταξύ μας τώρα, γιατί την ξέρω και χρόνια. Η ταραχή αυτή σε νοιάζει, δηλαδή αν θα πούνε αν γι' αυτό έχω βάλει τα μαύρα για να πενθήσω, για να στεναχωρηθώ. Και το έσπασε λίγο με το λεωπάρι. Ναι, το λεωπάρι είναι. Γιατί τα ξανοίγει, έχει μέρες όμως. Να βάλω την τσαχπινιά μου μέσα. Κοριτσάκι. Επειδή εσύ λοιπόν με γνωρίζεις χρόνια, ξέρεις το χαρακτήρα μου και τον τρόπο που προσεγγίζω τη ζωή γενικώς, τη χαρά, όλα τα πράγματα που κάνουμε. Σε ποιο τολμάει να τη πει κουβέντα. Ο Γιάννης Πουλόπουλος. Τη είπε κουβέντα, Γιάννη Πουλόπουλος. Αφαλόκο πια ήταν. Αν μου επιτρέπετε να μην αναφερθώ σε ονόματα. Καλά, παιδιά μου τώρα. Όλο αυτό είναι εν είδη χαβαλέ. Θέλω να πω ότι. Εγώ για χαβαλέ το κάνω. Γιατί. Καλά, προφανώς. Γιατί είναι Ψημόπουλος. Μα να σου πω κάτι. Αυτό ακριβώς. Πιστεύεις ότι ο Μάρης Ψημόπουλος θα έκανε κάτι λιγότερο από φουλ επαγγελματικό? Ο άνθρωπος γράφει τις επιτυχίες του Αργυρού. Δηλαδή και της Φουρέιρα. Είναι top σε αυτό που κάνει. Πολύ ωραία. Και είχα την ευκαιρία να περάσω χρόνο μαζί στο στούντιο. Και να δω πόσο δύσκολο είναι το να δημιουργήσει ένα τραγούδι. Συμφωνώ. Γιατί το έκανε το άνθρωπος ώρες. Έχει αντέξει εμένα και το Ράμο στο Just. Να πω κάτι, πού τα ακούμε? Στο κανάλι μου στο YouTube, στο Nancy TV εννοείται. Έτσι το μάθανε όλοι, είδες. Να το. Με μια ευχή στην Άνση Παραδεισανού. Άντε και Eurovision. Και Πλατίνα. Γιατί τώρα είναι τα vlog μας. Έχω βίντεο καινούριο κάθε μέρα, 1 με 22 Δεκεμβρίου. Με Χριστουγεννιάτικο περιεχόμενο. Είδε Δημήτρη. Λοιπόν, σήμερα ήρθε για τα τραγούδια. Μία μέρα θα έρθει για podcast για να σε ξεψαχνίσω. Αυτά φοβάμαι. Αυτά φοβάσαι. Γιατί δεν σου το είχανε. Δεν ήξεραν τι χαρακτήρα είσαι και πώς κάνεις συνεντεύξεις. Ευχαριστώ, αγάπη. Και έχεις κάνει. Έχει γίνει μπάζ. Θα τα πούμε και μετά. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, Νανσού TV. Καλά Χριστούγεννα και εσύ. Στηρίζουμε. Θα ξανάρθεις για συνέντευξη. Εννοείται. Μας έφαγε ο Φογάρ. Μας έφαγε. Αγάπη μου. Σ' αγαπώ για πάντα. Τα λέμε λίγο. Γεια σου, κορίτσι μου. Καλή περιοδία.